Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. My Basket League 4-on-4, Τετάρτη 7 του Φλεβάρη, και είμαστε εδώ για το παιχνίδι Κογιώτς Βάτος Μπλόκος. Εδώ από το γήπεδο της Πεντέλης, ο Κογιώτς Πεντάδα με Γαλανό Παπαστόλου, Άρη, Αλεβίζο Χρονόπουλο και Γιαννόπουλο. Βάτος Μπλόκος με Παπουλάκο, Κατσούδα, Μανδαλάκη, Γεωργιόπουλο, Αρβανιτάκη και Καραντινό διεκδικούν την νίκη. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους στην πρώτη επίθεση του αγώνα. Το Καραντινό, Καραντινός, τον Αρβανιτάκη, Παπουλάκος, το Σουτάκι, άστοχο rebound, Άρης Παπαποστόλου. Χρονόπλος για Παπαποστόλου, το πρώτο σουτ, 3 πόντων άστοχο από τους Κογιώτς. Κατεβάζει το rebound ο Αρβανιτάκης. Για 3, άστοχος ο Καραντινός, ψηλά το rebound, θα το πάρει ο Κατσούδας. Κατσούδας κερδίζει το φάουλ. Γιώργος Κατσούδας μετά το rebound, ο αρχηγός θα πω. Βάτος Μπλόκος, από όσο θυμάμαι. Άστοχος ο Αρβανιτάκης, rebound κανείς. Μπάλα εκτός παρκέ. Αρβανιτάκης στην ρακέτα. Καλή άμυνα από τους Κογιώτς. Αρβανιτάκης βρήκε την πάσα όμως έξω. Τώρα Παπουλάκος γυρνάει, εκτελεί όμορφα. Άστοχο όμως και αυτό το σουτ. Ο Γαλανός στο rebound. Προσπερνά από μπροστά μας. Το παιχνίδι μας συνεχίζεται. Χρονόπουλος. Κογιώτς στην επίθεση. Αλεβίζος περνάει έναν, δύο, μπαίνει προς τα μέσα και σκοράρει το πρώτο καλάθι του αγώνα από τον Αλεβίζο. 1-0 Κογιώτς. Καραντινός, πάσα στον Αρβανιτάκη στη ρακέτα. Αρβανιτάκης γυρνάει, αφήνει όμως κάπως με αστάθεια, κερδίζει το φάουλ, τρώει και μία στο κεφάλι ο Αρβανιτάκης. Δεύτερο ομαδικό που κερδίζουν οι Βάτος Μπλόκος. Μπάλα όμως τώρα είναι από έξω για τους Κογιώτς. Χρονόπουλος μέσα για τρεις ο Χρονόπουλος. Από την παραφορά του Αλεβίζου το πρώτο τρίποντο του αγώνα. Και 3-1 μπροστά, 3-0 συγγνώμη, 3-0 μπροστά πήγε παιδούχη Κογιώτς. Αλλάζει ο Καραντινός με τον Παπουλάκο. Παπουλάκος για τον Κατσούδα. Κατσούδας η πάσα στη ρακέτα. Αρβανιτάκης προσποιήσεις. Εκτελεί με τρεις παίκτες, με δύο και τρεις παίκτες ο Αρβανιτάκης πάνω του στην άμυνα στο τι. Rebound από τον Άρη Παπαποστόλου. Ο αδερφός του δεν είναι σήμερα στο παρκέ. Αυτός όμως εκπροσωπεί την οικογένεια, ο Άρης. Καλή άμυνα τώρα τον Αρβανιτάκη που κερδίζει και την κατοχή. Προλαβαίνει την μπάλα πριν βγει, επαναφέρει στα χέρια του συμπαίκτου του Κατσούδα. Κατσούδας στον Καραντινό που κάνει πολύ ωραία προσπάθεια και σκοράρει από την πάσα του Κατσούδα. Ο Καραντινός σε μια ωραία ατομική ενέργεια μειώνει σε 3-1 το πρώτο καλάθι λοιπόν και για τους φιλοξενούμενους Βάτος Μπλόκος. Με πλάτη τώρα κοστάρει ο Γαλανός, κερδίζει το φάουλ. Πρώτο φάουλ που κερδίζει ο Κογιώτς. Παιχνίδι με ενδιαφέρον. Οι ομάδες είναι κοντά. Γαλανός. Φάουλ που κερδίζει ο Χρονόπουλος τώρα. Δεύτερο ομαδικό, ένα για κάθε ομάδα. Στο 3-1 πάντα το παιχνίδι. 3 και κάτι αγωνιστικά λεπτά. Γαλανός στην επίθεση, Κογιώτς. Ωραία, περνάει ο Γαλανός με μια τρομερή 360 κίνηση, περιστροφή. Σκοράρει πλέον τον πάσιμο αφού γύρισε. Έμεινε ελεύθερος από μαρκάρισμα. Σκόραρε υπέροχα. 4-1. Και το Αρβανιτάκης πάσα έξω. Για τρεις ο Καραντινός σας το χείρι πάνω το Γαλανός. Χρονόπουλος, μια κομπίτα άστοχη. Έρχεται να πάρει το rebound ο Κατσούδας. Πάσα έξω ο Παπουλάκος. Παπουλάκος προσποίησης, το τρίποντο είναι καλό. Δεν θα μπει όμως. Ξανά rebound ο Κατσούδας. Τρίτο του στο παιχνίδι. Με το σώμα ο Καραντινός κερδίζει το φάουλ από τον Χρονόπουλο. Αρβανιτάκης ξανά στη ρακέτα. Βλέπει την κίνηση Παπουλάκου. Παπουλάκος παίρνει, εκτελεί όμως αστοχή. Ο Αλεβίσος μαζεύει το rebound. Αλεβίσος στο Χρονόπουλο. Ο Χρονόπουλος θα πάρει το τρίποντο, αυτή τη φορά θα αστοχήσει. Αναφορά. Καραντινός για τον Κατσούδα. Κατσούδας κερδίζει τέταρτο φάουλ ομαδικό. Το επόμενο θα είναι πολύ. Κλέψιμο όμως από τον Αλεβίζο. Κακή επαναφορά εκεί για τους Βάτος Μπλόκος. Παπαποστόλου, αστοχή, Χρονόπουλος στο rebound. Παπαποστόλου για τρεις.
Το rebound από τον Παπουλάκο που κερδίζει το πέμπτο φάουλ. Μία βολή για τον Παπουλάκο. Καθώς συμπληρώθηκαν τα πέντε ομαδικά φάουλ. Νωρίς βάτος μπλόκος στέλνονται στην γραμμή της φιλανθρωπίας. 7 ακόμα λεπτά. Ζούμε για τα κλισέ, κύριε Γιώργο. Άστοχος όμως Παπουλάκος στην βολή. Rebound και πάλι ο Κατσούδας, τέταρτο. Τέταρτο rebound του Κατσούδα. Κατσούδας για τον Αρβανιτάκη, ξανά Κατσούδας, παίζουν γρήγορα οι δύο παίκτες. Κατσούδας στον Αρβανιτάκη. Καλή άμυνα στο Γιώργο, Παπουλάκος στο τρίποντο, άστοχο. Προλαβαίνει 10. Δεν έχει ανανεωθεί η επίθεση. 5. Θα προλάβουν το σουτ. 1. Προλάβαν στη λήξη. Άστοχη όμως Αλεβίζος το rebound. Ο Παπουλάκος όμως αποχωρεί με έναν πόνο χαμηλά στον αστραγαλό. Αγώνουμε λίγο τη μετάδοση, επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε με τον Παπουλάκο, δυστυχώς να αποχωρεί. Πιστεύω ότι δεν είναι όμως κάτι το οποίο θα του στερήσει τη συμμετοχή στο παιχνίδι. Τώρα θα φέρουμε και πάγο. Παπουλάκος βγάζει την παπούτσι. Το παιχνίδι συνεχίζεται, Κογιώτης στην επίθεση, Χρονόπουλος για 3. Άστοχος Γαλανός το rebound. Βασίλης Γαλανός. Και αυτός έχει αδερφό. Βασίλης συχνά όμως παίζει. Τα αδέρφια Παπουστόλου. Από το ένας από το άλλος, Χρονόπουλος για 3, αστοχή. Rebound από τον Γαλανό. Εξαιρετική άμυνα από τον παίκτη του TV. Αλλά έχουμε τραυματία αυτή τη στιγμή τον Αρβανιτάκη εκτός παρκέ. Δυστυχώς, οι βάτους μπλόκος έχουν δεύτερο τραυματισμό. Χρόνο σταματάει 5 και 40 ακόμα. Ο παίκτης του TV είναι ο Γεωργιόπουλος. Και τώρα θα δείτε ο Μανταλάκης, ο Γεωργόπουλος πήρε το rebound προηγουμένως, δεν ήταν το νούμερο, συγγνώμη που δεν τον ανέφερα. Συγγνώμη στο παιδί, στο Βασίλη. Στάνης Μανταλάκης λοιπόν και Βασίλης Γεωργόπουλος στο παρκέ, οι δύο αλλαγές μετά τους τραυματισμούς των πρώτα του Παπουλάκου και στη συνέχεια του Καραντινού. Όλα καλά νομίζω με τον Καραντινό όμως. Εν τω μεταξύ ο Γεωργόπουλος έχει κερδίσει το έκτομα δικό φάουλ. Έχει μία βολή λοιπόν. Το 4-1, ο Κογιώτης πάντα μπροστά στο σκορ. Εύστοχο στη βολή ο Βασίλης Γεωργιόπουλος. Μειώνει 4-2. Δεν καλά κάνεις. Γαλανός θα κερδίσει το φάουλ. Απ' την ωραία πάσα του Χρονόπουλου στη ρακέτα του ρίξε μία ο Μανταλάκης που αμέσως έσπευσε εκεί να ζητήσει συγγνώμη. Τέταρτο παιδιά. Χρονόπουλος για 3. Έρχεται ο Μανταλάκης να πάρει το πρώτο του rebound στο παιχνίδι. Αρβανιτάκης για τον Γεωργιόπουλο. Γεωργιόπουλος μπαίνει ωραία στη ρακέτα. Καλή άμυνα από τον Γαλανό. Γεωργιόπουλος μαζεύει και πάλι Κατσούδας για 3. Θα στοχίσει. Rebound κανείς, η μπάλα είναι εκτός παρκέ. Για τους βάτους μπλόκους. Αρβανιτάκης 2. Δύο βολές λοιπόν. 7ο ομαδικό φάουλ που κερδίζουν οι βάτους μπλόκους. Με 4 και 15 να απομένουν. Αν φτάσουν και τους 9, θυμίζω τα 9 φάουλ. Εκεί θα έχουμε δύο βολές και την μπάλα για αυτούς. Η πρώτη βολή άστοχη από τον Αρβανιτάκη. Άστοχη όμως και η δεύτερη rebound από τον Αλεβίζο. Μικρό το κακό για τους Κογιώτης που στο επόμενο φάουλ και αυτοί θα εκτελέσουν πολύ. Γαλανός. Χρονόπουλος, Αλεβίζος για τον Γαλανό. Πέφτει κύριε στο Αλεβίζου, καλή άμυνα του Θάτος Μπλόκος. Αναφορά Χρονόπουλος για 3, είναι ελεύθερος, αλλά είναι άστοχος. Γεωργιόπουλος δεύτερο του rebound. Κατσούδας, ωραία, ο Κατσούδας σταματάει, δεν εκτελεί, προτιμάει την πάσα έξω. Γεωργιόπουλος στο μπάσιμο, αστοχή. Rebound μακρινό του Μανδαλάκη. Βανιτάκης η πάσα σε μικρό χώρο, αστοχή. Ο Γεωργιόπουλος, επίθεση όμως και πάλι για τους Παπουλόκους που στη λήξη πρέπει να εκτελέσει. Ένα κανένα, προλαβαίνει ο Μανδαλάκης αλλά αστοχή.
Ανανέωση ξανά, αστοχή όμως ο Γεωργιόπουλος με το rebound του. Πολλές άστοχες προσπάθειες αλλά πολλά rebound, βάτος μπλόκος. Κατσούδας άστοχος στον πάσιμο, ξανά Αρβανιτάκης είναι εκεί να μαζέψει. Στη ρακέτα κάνουν πάρτι, βάτος μπλόκος αλλά δεν σκοράρουν. Αρβανιτάκης θα το κάνει τώρα. Το τέταρτο του rebound και το δεύτερο σε αυτή τη φάση που πήρε. Στη ρακέτα γίνεται μάχη. Εκεί ο Γεωργιόπουλος όμως ευστοχή με δεύτερη προσπάθεια. Μειώνει σε 4-3. Το γιο τους έχουν σταματήσει να σκοράρουνε. Οι βάτος μπλόκος σκοράρουνε με το σταγονόμετρο. Αλλά παρόλα αυτά έχουν μειώσει στον πόντο. Γιαννόπουλος στο παρκέ λοιπόν για τους Κογιώτους. Αυτός θα προσφέρει τις πάσες του και τα σουτ. Κερδίζει τώρα το πέμπτο ματικό φάουλ και μια βολή και για τον Γιαννόπουλο. Ότι φάουλ δούμε από εδώ και πέρα λοιπόν είναι βολές. 4-3 και 2 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Στον Πάκο Βαπουλάκος να πούμε ότι έχει πάγο στο πόδι του. Ας ελπίσουμε να το ξαναδούμε στο παιχνίδι. Γιαννόπουλος σκοράρει στη βολή. 5-3. Οι Κογιώτους μετά από ώρα πετυχαίνουν πόντο. Μανδαλάκης. Ζητάει ένα σκρίνο ο Μανδαλάκης. Κανείς δεν πάει. Τώρα θα πάει ο Αρβανιτάκης. Μανδαλάκης θα πάει από την άλλη. Γεωργιόπουλος, Αρβανιτάκης για 3 αυτή. Γιαννόπουλος επαναφέρει. Κλέψιμο από τον Αρβανιτάκη. Η πάσα όμως δεν είναι καλή. Ο Μανδαλάκης δεν θα βρει τον Κατσούμπα καλά. Οπότε ο ένας δίνει την μπάλα στον άλλον. Για 3 ο Παπαποστόλου μέσα από μακριά. Άρης Παπαποστόλου με ένα υπέροχο σουτ. Μακρινό, δίνει προβάδισμα και άρα 4 πόντων, 7-3. Το προβάδισμα το είχαν, τη διαφορά δεν είχαν. Ωραία η άμυνα του Γαλανού, είναι κόψιμο στον Κατσούδα. Μαζέψει ο Χρονόπουλος, έχει δώσει το Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλος με πλάτη. Κλέβει την μπάσα του Αρβανιτάκης, δεύτερο κλέψιμο του Αρβανιτάκη. Μανδαλάκης παίζει με Αρβανιτάκη, ξανά Μανδαλάκης. Ωραία κίνηση τάπα από τον Χρονόπουλο. Εξαιρετική άμυνα και αυτή. Πάσα του Γιαννόπουλου, λέιζερ στη ρακέτα. Γαλανός προσποιήσεις, εκτελεί αστοχή. Ριμπάουντ ο Μανδαλάκης. Τελευταίο λεπτό για την πρώτη περίοδο. Κατσούδας, το Μανδαλάκη. Από μία επίθεση κάθε ομάδα. Μανδαλάκης, Αρβανιτάκης, ξανά Μανδαλάκης. Σκοράρει όμορφα από την πάσα του Αρβανιτάκη. Ωραία, συνδυάστηκαν οι δύο παίκτες. 7-4. Μία επίθεση. 17, 16, 15 δεύτερα για τους Κογιώτους. 10, 10 δεύτερα όλα για τους Κογιώτους λοιπόν. Χρονόπουλος τρώει το χρόνο. 5, τώρα πάει σε επίθεση Γιαννόπουλος, εκτελεί αστοχή. Rebound, προλαβαίνει, μπορεί να πρόλαβε αλλά αστόχησε ο Γεωργιόπουλος με το τέταρτο του rebound. Το σκορ δεν έχουν 7. 7 χωρινά. Επιστρέφω σε λίγο, τέλος πρώτης περίοδου. Κογιώτους βάζουν μπλόκους 7-4. Επιστρέψαμε λοιπόν στο παιχνίδι μας για τη δεύτερη περίοδο του αγώνα. Μπροστά λοιπόν για 4 Κογιώτους σε ένα κλειστό παιχνίδι, χαμηλό σκορ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την ατυχία να αποχωρήσει ο Παπουλάκος τραυματίας. Κλέψιμο από τον Καραντινόπο και επιστρέφει στο παρκέ. Το μπάσιμο, άστοχος ο Γεωργιόπουλος, τον ριμπάουν τον Γαλανός. Το πέμπτο του μάλιστα rebound. Συγγνώμη, Γαλανός για τον Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλο στον πάσιμο εύστοχο. 8-4, double score Κογιώτους. Σιγά σιγά από το πόντο ανεβάζουν λίγο το προβάδισμα. Είναι άστοχη η βάτος μπλόκος, αλλά είναι πολύ κοντά φυσικά στο σκορ. Φάουλ που κερδίζει τώρα ο Γεωργιόπουλος τον αντίπαλό του. Ωραίες προσποιήσεις στη ρακέτα Γεωργιόπουλος όπως καλή άμυνα του Γαλανού αστοχή. Γιαννόπουλος στο rebound. Γαλανός. Κέρδιζει το φάουλ ο Αλεβίζος. Ένα φάουλ για κάθε ομάδα στη δεύτερη περίοδο. Γαλανός αφήνει στο Χρονόπουλο. Επιγίνησε αυτός ο Αλεβίζου και του δίνει. Γιαννόπουλος. Καλή άμυνα του Μανδαλάκη. Ωραία πάσα. Ο Αλεβίζος στον Γιαννόπουλο. Στον συγγνώμη στον Γαλανό. Ο Γαλανός κρατάει.
Γιαννόπουλος, στη γωνία η πάσα, Χρονόπουλος για τρεις άστοχος. Τον πάνω το Γαλανός, κοιτάει φάουλ, δεν έχει δώσει κάτι ο ρεφ. Αλεβίζος θα στοχίσει το σουτάκι του, Γεωργιόπουλος πέμπτο του rebound. Μανδαλάκης για τρεις άστοχος. Τον πάνω το Χρονόπουλος, που κερδίζει το φάουλ στην προσπάθειά του. Γιαννόπουλος, πάσα στον Αλεβίζο, Γιαννόπουλος στο Χρονόπουλο τώρα, Χρονόπουλος πάει προς τα μέσα, μια μπομπίτα άστοχη. Rebound όμως ο Γαλανός. Γιαννόπουλος πάει στον Πάσιμο και ευστοχή. 9-4. Μπορεί να βλέπουμε λίγα καλάθια όμως, τα βάζουν ο Κογιώτης και η Βάτος Μπλόκος. Με 4 πόντους έχουν ένα θέμα στο σκοράρισμα. Είναι κοντά μεν στο σκορ, όμως σκοράρουν δύσκολα. Αλλαγές. Αλλαγή μάλλον. Το Γιώτς, το παιχνίδι συνεχίζεται με το Μανδαλάκη στην επίθεση. Ωραίος πόντος. 9-5, σκοράρουν οι Βάτος Μπλόκος, μειώνουν. Με τον Γεωργιόπουλο. Γιαννόπουλος για τρεις μέσα με άψογο στυλ. 11-5 στους 6 διαφορά με το τρίποντο του Γιαννόπουλου. Πόσο είναι κανονικά, 2-2. Τέλεια. Αλεβίσος για τον Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλος νόλου πας ωραία στο Χρονόπουλο. Χρονόπουλος για τρεις. Μέσα! Βάζουν τα σούτ οι Κογιώτες και ξεφεύγουνε από την πάσα του Γιαννόπουλου. Σκοράρει ο Χρονόπουλος για τρεις. 13-5 και time out η Βάτος Μπλόκος που βλέπουν διαφορά να ξεφεύγει στις 8. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή. Μια χαρά. Ο Παπουλάκος θα ξαναπαίξει, ελπίζουμε. Αφήνει τον πάγο. Καλό αυτό. Πατάει. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τους Βάτος Μπλόκος. Λοιπόν, στην επίθεση που ήταν από το 4-3 η διαφορά δηλαδή από τον πόντο να ξεφεύγει στους 8 για να time out ορθά. Μανδαλάκης τώρα στην επίθεση, αφήνει στον Γεωργιόπουλο. Ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Τρίτο ομαδικό κερδισμένο για τους Βάτος Μπλόκος. Και τώρα τέταρτο, το επόμενο είναι η βολή. Αναφορά Μανδαλάκης, αφήνει στον Γεωργιόπουλο. Μανδαλάκης ξανά, Γεωργιόπουλο. Βλέψιμο όμως από τον Χρονόπουλο. Από Αποστόλου το σουτάκι μέσα, απόσταση άστοχο. Μανδαλάκης το rebound και η πάσα έξω. Γεωργιόπουλος κρατάει. Αφήνει έξω στον Καραντινό. Ωραίος ξεφεύγει, ίσως υπήρχε και ένα φάουλ εκεί με το σώμα, αυτό λέει ο Καραντινός, νομίζω έχει δίκιο. Έχουν μαζέψει την μπάλα και ο Χρονόπουλος πυροβολή για τρεις και σκοράρει. 15-5 διαφορά στους 10 για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή. Αρβανιτάκη στη ρακέτα. Η μπάλα νομίζω βγαίνει από αντίπαλο του. Γεωργιόπουλος, ωραία το μπάσιμο. Πολύ ωραίο καλάθι από τη ρακέτα. 15-6. Μειώνουν οι Βάτος Μπλόκος. Τώρα κερδίζει το φάουλο Γιαννόπουλος. Πάνω το Χρονόπουλος. Ωραίο ο Γιαννόπουλος όμορφα. Είναι 16-6 και πάλι διαφορά στους 10. Καραντινός. Καραντινός. Πέσει ξανά τον Αρβανιτάκη. Αρβανιτάκη στη ρακέτα. Προσποιήσεις. Δεν τον θέλει μπάλα. Είναι και άδικος. Αλεβίζος παίρνει το rebound. Γιαννόπουλος τον Αλεβίζο. Ωραία η πάσα του Αλεβίζου στο Γιαννόπουλο. Υπέροχη κίνηση του Γιαννόπουλου. Τρίτη ασίστ του Αλεβίζου. 17-6. Ένας πολύ ωραίος συνδυασμός εδώ από τους Κογιώτς που ανεβάζουν το δίκτυο του σκορ διαφορά στους 11.
Μανταλάκης. Για τρεις ο Καραντινός. Αστοχή. Rebound κανείς. Το ταράβο τι είναι. Χαρτί. Παπαποστόλου. Αφήνει δίπλα στον Χρονόπουλο. Γιαννόπουλος θα πάρει και το screen. Σταματάει νομίζω εκεί, θέλει φάουλ. Το σήκωσε και το χέρι. Τίμιος ο Γεωργιόπουλος, παρόλα αυτά δεν είναι το σχέδιο ρεφ. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Καραντινός. Αφήνει στο Μανδαλάκη. Μανδαλάκης προτιμάει την πάσα δίπλα. Καραντινός και πάλι. Μανδαλάκης από τη βολή εκτελεί. Το ριμπάνω το Γαλανό. 8ο ριμπάνω το Γαλανό και μια assist. Χρονόπουλος παραλίγο το κλέψιμο από τον Κατσούδα. Χρονόπουλος τελικά κρατάει, πάει ξανά στην προσπάθεια. Αφήνει έξω στο Γαλανό. Γαλανό στο Χρονόπουλο. 10 για επίθεση. Σκοράρει ο Γιαννόπουλος που είναι άχαστο σήμερα. 18-6 διαφορά. Μεγαλώνει κι άλλο. Πρέπει οι Βάτος Μπλόκος να βρουνε σούτ. Εδώ βρίσκουν ένα ωραίο μπάσιμο του Καραντινού που μειώνει. 18-7. Καθίτης Καραντινός. Λείπει όμως η ευστοχή από μακρινή απόσταση. Εδώ ο Γεωργιόπουλος κλέβει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Χρονόπουλου. Πάει στον μπάσιμο και σκοράρει όμορφα. Ωραίος πόντος. Το Βασίλη Γεωργιόπουλο 18-8. Έκλεψε με τσαπουκά την μπάλα. Μπήκε μέσα. Σκόραρε. Είχε πρόγραμμα που λέμε. Έξω η μπάλα. Ο Βασίλης Μπλόκος που έχουν ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο. Γεωργιόπουλος για τρεις. Μέσα! Μέσα ο Γιώργιόπουλος από την πάσα του Καραντινού. Η διαφορά από τους 12 πέφτει στους 8. 18-10. Και για να δούμε αν η Βάτος Μπλόκος λίγο πριν, 3,5 λεπτά για την ακρίβεια πριν τη λήξη του χρόνου, βρίσκουν και τα μακρινά σου και εδώ με τον Γιώργιόπουλο. Για να δούμε αν μειώσουν κι άλλο το παιχνίδι. Γαλανός για τρεις, η απάντηση εύστοχος. Μαχαιριά το τρίποτο του Γαλανού από την πάσα του Αλεβίζου. 20-10. Κατσούδας εκτελεί όμορφα και σκοράρει την πάσα του Γεωργιόπουλου. 20-11. Σωστό είναι το σκορ. Είναι στάσεις για το σκορ. Η αλήθεια είναι ότι ξέρω, ένα χαμηλό σκορ βοηθάει στο να μην γίνουν λάθη. Για τρεις ο Παπαποστόλου. 22-11. Δύο τρίποντα από τους Κογιώτς. Μαχαιριά στην προσπάθεια του Βάτος Μπλόκος για την μείωση του σκορ. Μανδαλάκης θα πάρει το σκρίν. Από τη βολή ο Μανδαλάκης συνδέεται όμορφα. 22-12 και να πει το παιχνίδι ομορφαίνει σιγά σιγά. Οι δύο ομάδες βρίσκουν ρυθμό στο σουτ, βρίσκουν την ευστοχία τους και ανεβαίνει και το σκορ. Βλέπουμε συγγνώμη, ωραία καλάθια. Εδώ Γαλανός αστοχή, rebound ο Γεωργιόπουλος. Δώσει ύψος ο Γεωργόπουλος. Μανδαλάκης στη ρακέτα, από την πάσα του Κατσούδα. Προσπίσεις, Μανδαλάκης έξω, υπάρχει στο Καραντινό. Καραντινός ξανά στο Μανδαλάκη, Μανδαλάκης εκτελεί όμως. Και αστοχή, Γαλανός στο rebound. Αλεβίζος για τον Παπαποστόλου. Παπαποστόλου είναι καυτό σήμερα όμως, αυτό θα το χάσει. Γιαννόπουλος, rebound και assist καταπληκτική στον Αλεβίζο που σκοράρει. Με τη μία Γιαννόπουλος στον αέρα πήρε την μπάλα. Ο Αλεβίζος, το σπέντε. Νομίζω. Μπορεί να το βάλει και ο Γαλανός και να τον είπα Λεβίζο. Μπορεί να μπερδεύτηκα. Γιαννόπουλος. Με εντυπωσίασε η πάσα του Γιαννόπουλου. Μια αλήθεια. Ο Καραντινός έχει πάρει το rebound. Μανδαλάκης θα πάρει και το screen. Από πλάγια, μέση απόσταση, άστοχος. Παπαποστόλου, άριστο rebound. 23-12, διαφορά στους 11. Γαλανός. Για τον Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλος ξανά με πολύ όμορφο τρόπο. Σουτάρι με πολύ ωραίο ρυθμός. Ο Γιαννόπουλος. Τρίτη ασίστ του Γαλανού. Μπορεί να έχει δίκιο για να τον μπέρδεψε. Δεν πειράζει. Όχι, κανένα πρόβλημα. Και λάθος στο καλάθι να κάνουμε. Τα παιδιά μας καταλαβαίνουν. Στο σκόρερ. Μανδαλάκης αστοχή. Γιαννόπουλος στο τέταρτο τριμπάουν. Θα τους ρωτήσω παρόλα αυτά έτσι για, την, για το χαμό το που λέμε. Δεν το θέλει το Παπαποστόλου εδώ η μπάλα. Έρχεται ο Γεωργιόπουλος να πάρει το 7ο του rebound. Εδώ είναι φάουλ, σωστά. Ο ρεφ δίνει το φάουλ στον Καραντινό με το σώμα, το έκανε ο αντιπαλός του. Μία βολή λοιπόν για τον Καραντινό, 5ο ομαδικό φάουλ.
Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό για το ημίχρονο. 24-12 διαφορά είναι στους 12, double score. Αλλά ο Καραντινός έχει την ευκαιρία εδώ να μειώσει. Θα 20 μόνο. Άστοχη βολή, rebound το Γαλανός. Δέκατο. Πρώτος που χάνει σε διψήφερα στο rebound. Γιαννόπουλος. Γιαννόπουλος κρατάει. Συνάμυνα ο Καραντινός. Γιαννόπουλος για το Γαλανό. 10. Εύστοχος από πάσα του Αλεβίζου σκοράρει ο Γιαννόπουλος. 10 όλη η επίθεση του Βάτος Μπλόκος. 5 Γεωργιόπουλος τώρα βλέπει το χρόνο, ξεκινάει την εκδήλωση της επίθεσης στον Πάσιμο. Δεν μετράει το καλάθι και το rebound δυστυχώς για τον Γεωργιόπουλο. Σκόρει μηχρόνου κογιός Βάτος Μπλόκος, 25-12, επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο μηχρόνο. Δεύτερο ημίχρονο, Κογιότς, Βάτος Μπλόκος το 25-12. Άντουμε τι μας επιφυλάσσει. Το δεύτερο αυτό ημίχρονο, άστοχος Αλεβίζος. Rebound για τον Αρβανιτάκη, το πέμπτο του. Πριν από ό,τι έκανα λάθος στο καλάθι που είπα, Αλεβίζος ήταν ο Γαλανός. Η γραμματεία το είπε σωστά και το είδε σωστά. Εγώ δεν ξέρω τι είδα. Χρονόπουλος τον Πάσιμο, ευστοχή. 26-12. Κατσούδας. Αφήνει το Καραντινό. Καραντινός για τρεις. Άστοχος. Το καλό νέο είναι ότι ο κύριος Παπουλάκος με το 9 εδώ μπροστά μας, ο εξαιρετικός Παπουλάκος, έχει επιστρέψει στο παρκέ. Άρα όμως ο τραυματισμός του δεν είναι κάτι. Ευτυχώς. Γιαννόπουλος, άστοχος. Rebound Αρβανιτάκης. Κατσούδας. Με τον Παπουλάκο. Ο Παπουλάκος θα πάρει το τρίποντο. Μέσα! Του έκανε καλό ο τραυματισμός. 26-14, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Ο Πουλάκος σκοράρει λοιπόν με την επιστροφή του στο παρκέ. Ένα τρίποντο που μειώνει τη διαφορά. Και ξεφύγει λίγο, ήταν στους 14, τώρα έπεσε αυτούς. 12, κλέψουμε από τον Αρβανιτάκη, εξαιρετική άμυνα. Πάσα. Δίπλα στον Γατσούδα. Γατσούδας ξανά. Ζητάει και έχει το μισμάτς εκεί και σκοράρει όμορφα ο Αρβανιτάκης. Απ' την τρίτη ασίστ του Κατσούδα. 26-15, ένα μικρό σερί, 3-0 Βάτος Μπλόκος. Σιγά σιγά επιστρέφουν, θέλει και συνέχεια όμως, θέλει ευστοχία. Εξαιρετική πάσα, άστοχος όμως ο Γαλανός, ο Αλεβίζος την έδωσε. Αλεβίζος το rebound και κέρδισε και το foul. Γιαννόπουλος αστοχή, έχει κοπεί ουσιαστικά εξαιρετική άμυνα και από Καραντινό και Παπουλάκο. Παπουλάκος τώρα έξω στον Καραντινό. Κλέψιμο και πάσα με τη μία απ' έξω. Μας λέει ο ρεφ, ναι, Αλεβίζος έχει δημιουργήσει την έκτη του ασίστ. Γιαννόπουλος ανενόχλητος από την πάσα και το κλέψιμο του συμπέκτη του. Σκοράρει 27-15. Μέσα, δίνει ύψος ο Καραντινός στον πάσιμό του και σκοράρει. 27-16 ο μικρός εδώ μπροστά με βόλι μπάσκετ στυλ. Γιαννόπουλος στον πάσιμο, ωραίο NBA-ρίστικο. Ζητάει βέβαια και λίγο τα ρέστα από τον αντίπαλο για το φάουλ ψηλά. Δεύτερο ματικό που κερδίζουμε, ο Γιώτς Χρονόπουλος στο Γαλανό. Γαλανός ξανά, αυτή η κλασική περιστροφή. Σκοράρει αέρινος Βασίλης Γαλανός, 28-16. Παπουλάκος. Πάσα στο πουθενά, ο Καραντινός προλαβαίνει τελευταία στιγμή. Κατσούδας. Βλέψιμα από τον Γαλανό. Συγγνώμη, Αλεβίζος, Γαλανός, Χρονόπουλος. Σωστό φάουλ αυτό από το σωστό φάουλ από τον Καραντινό. Είχε κουραστεί και από την άμυνα και παίξανε βόλε οι αντίπαλοι. Του ξέφυγε ο Χρονόπουλος, αυτό το φάουλ σωστά είναι. Ο Χρονόπουλος θα έφυγε μετά μόνος του. Αλεβίζος για το Γαλανό. Ο Γαλανός το ζυγίζει, το παίρνει. Αστοχή, Παπουλάκος στο rebound. Κατσούδας από την πάσα του Καραντινού. Βλέπει τον Αρβανιτάκη, ωραία η πάσα. Ξανά, πολύ ωραίο συνδυασμός. Ασίστ από τον Αρβανιτάκη. Καλάθι από τον Κατσούδα. Οι δυο τους παίξανε σε μικρό χώρο στη ρακέτα. Βόλι και σκόρπι. Βόλι, ωραίες πάσεις τέλος πάντων. 28-17, 8 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Με ταμπλό μέσα. Απίστευτος Αλεβίζος. 30-17 με ταμπλό από την κορυφή. Διαφορά ξανά στις 13.
Καραντινός με τον Αρβανιτάκη που είναι σημείο αναφοράς στην ρακέτα. Αστοχή ο Κατσούδας, ρημπάνω το Χρονόπουλο. Καλανός για τον Χρονόπουλο. Για τρεις, Χρονόπουλος αστοχή, ρημπάνω το Παπουλάκο. Κοντοσού, την μπάλα εκτός παρκέ, 30-17, παραμένει το σκορ. Χρονόπουλος. Αστοχή, ο Γαλανός ριμπάουντ ο Χρονόπουλος. Άστοχα σούτ από Σκογιώτη, το ριμπάουντ από τον Κατσούδα. Τρίποντο του Παπουλάκου. Ναι, μέσα, δεύτερο τρίποντο του Παπουλάκου. Μειώνουνε, πάτος μπλόκος στους 11, 30-19. Ποτή. Ο Μπάσιμο, εύκοχος ο Χρονόπουλος. Ποτή. Καπαρά. Αλλαγές λοιπόν και για τις δύο ομάδες. Παπουλάκος βγαίνει και ο Καρατσός. Παπουλάκος έκανε τρόμερη δουλειά με δύο τρίποντα μετά την επιστροφή του. Στο παρκέ και ο Παπαποστόλου. Γεωργιόπουλος με πλάτη. Τώρα ποστάρι γυρνάει. Εκτελεί αστοχή. Μάχη για το rebound το παίρνει ο Γαλανός. Έξι rebound το έξι ασίστ για τον Αλεβίζο. Που άμα το κυνηγήσει σήμερα θα μπορεί. Κάνει και το τρίπλ ντάμπλ. Χρονόπουλος αστοχή, Γαλανός στο rebound. Φάουλ που κερδίζουν οι Κογιώτς. Το τέταρτο ομαδικό. Το επόμενο είναι λοιπόν βολή για τους Κογιώτς. Αλεβίζος. Γαλανός προσποιείται στο τρίποντο, πάει προς τα μέσα. Αλεβίζος. Κίνησή του ωραία, αλλά στο κοντοσούτ Μανδαλάκης έχει μαζέψει το πέμπτο του rebound. Πάσα ωραία στη ρακέτα, ξανά ο Αρβανιτάκης κερδίζει τώρα το πρώτο φάουλ για την ομάδα του. 31-19 πάντα το σκορ, 5 και 10 για τη λήξη της τρεις περίοδου. Γεωργιόπουλος θα βρει την πάσα στον Αρβανιτάκη, αυτός με το ένα χέρι τον Κατσούδα όχι θα κοντρολάρει την μπάλα. Κλέψουμε όμως, Χρονόπουλος στον πάσιμο εύστοχος. 32-19. Ο Γεωργιόπουλος όμως έχει φάει μία στο πρόσωπο, στο στόμα, αν καταλαβαίνω καλά. Χρόνος σταματάει. Όλα καλά νομίζω με το παιδί, ο Βασίλης Γεωργιόπουλος. Δυνατός. Του δώσει μάχες. Το παιχνίδι λοιπόν συνεχίζεται. 32-19. Πάντα μπροστά και ο Γιώτης Μανδαλάκης. Ωραία η πάσα. Καταπληκτική ασίστ του Μανδαλάκη και σκοράρει ο Αρβανιτάκης. Η πάσα λόμπα του Μανδαλάκη και η καταπληκτική βέβαια κίνηση του Αρβανιτάκη που διάβασε τη φάση. Δύο παίκτες συνδυάστηκαν υπέροχα σε μία φάση highlight. 32-20. Το μπάσιμο, καλή άμυνα με φάουλ από τον Κατσούδα και μία βολή λοιπόν για τον Αλεβίζο, καθώς συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά φάουλ. Αλεβίζος αστοχή. Rebound όμως από τον ίδιο. 7ο rebound του. Χρονόπουλος για 3. Παπαποστόλου αστοχή. Από τη γωνία Παπαποστόλου. Ωραία Γεωργιόπουλος από την επαναφορά σκοράρει. 32-21, θέλουν άμυνες οι βάτους μπλόκος, θέλουν σκορ, να μπουν πιο ενεργά στο παιχνίδι. Κλέψουμε από τον Αρβανιτάκη, ο οποίος σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν κάνουμε καταγραφή κλεψιμάτων, αλλά εντάξει, τα θυμόμαστε, αν δεν κάνω λάθος, είναι το τέταρτό του. Πολύ δουλειά Αρβανιτάκης. Αρβανιτάκης για τον Κατσούδα, Κατσούδα, αστοχή Αρβανιτάκη στο rebound. Αστοχή όμως και αυτός, ευκαιρία το χάνεται, αλεβίζω στο rebound.
Άρα και μεγάλη ευκαιρία από τους Βάντος Μπλόκος εδώ να ρίξουν διαφορά στους 10. Σαν να μην έφτανε αυτό. Μία. Κάναν και το εκτοματικό φάουλ. Ο Γαλανός λοιπόν στην βολή. Άστοχος ο Γαλανός, Αλεβίζος στο rebound. Ένα από του, Χρονόπουλος. 2.40 ακόμα. Με πλάτη, Γαλανός τώρα γυρνάει αστοχή. Πάμε τον Γεωργιόπουλο. Γεωργιόπουλος και πάλι τώρα είναι στο τρίποντο. Το μπάσιμο του. Άστοχο, απίστευτο, όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Χρονόπουλος στο rebound. Κάνει ο Χρονόπουλος το προσπάθειά του για μπάσιμο, ο Γεωργιόπουλος για τον Κατσούδα. Αυτό τον Αρβανιτάκη. (Συσχελίδι) 32-21, το σκορ κολλημένο. Χρονόπουλος για τον Γαλανό. Αλεβίζος τώρα. Για τρεις ο Χρονόπουλος, δεν είναι καλό το Super Bowl. Χρονόπουλος αλλαγή, Γιαννόπουλος στο παρκέ. Για τα 90 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου και τους Βάτους Μπλόκους τώρα στην επίθεση. Ο μπάσιμο του Γεωργιόπουλου, καλή άμυνα του Γαλανού, αστοχή. Ο Γεωργιόπουλος μαζεύει από τον Αποστόλου. Ωραία ο Κατσούδας στο Μανδαλάκι που σκοράρει. Η πέμπτη ασίστ του καταπληκτικού σήμερα δημιουργού Κατσούδα. Μανδαλάκι σκοράρει από την ρακέτα 32-22. Ένα λεπτό ακόμα για την τρίτη περίοδο. Διαφορά στις 10. Απίστευτο πως χάνεται αυτό το rebound. Γεωργιόπουλος και Γεωργιόπουλος στη Ρίο. Θα το πάρει από τα χέρια του Γιαννόπουλου με πάθος. Πάσα του Κατσούδα άστοχο στη ρακέτα ο Αρβανιτάκης. Rebound. Δέκατο του Αλεβίζου με 6 ασίστ. Εξαιρετικό σήμερα. Γιαννόπουλος αφήνει την μπάλα χωρίς να βλέπει αστοχή. Ριμπάουντ ο Γεωργιόπουλος. Χρόνος απομένει και για τις δύο ομάδες για μία επίθεση. Δέκα. Γεωργιόπουλος με πλάτη. Εκτελεί αστοχή. Μία επίθεση. Όλα στα χέρια του Κογιώτη. Γιαννόπουλος την μπάλα. 10 ακόμα, Γιαννόπουλος. 5, το μπάσιμο, το φαουλ. Στα 3 δεύτερα χρόνος λοιπόν σταματάει. Έχουμε 2 βολές και 3 δεύτερα μετά να απομένουν. Αν μπει η βολή φυσικά. Οι βολές, συγγνώμη, δεύτερη βολή. Απ' έξω να επαναφέρουν τους δαπτυσμούς. Αν χαθεί, όποιος πάρει το rebound. Μένουν 3 δεύτερα. Θα το πούμε και στις ομάδες. Δεν το έχουν δει. 32-22 Γιαννόπουλος, 2 βολές. Μέσα η πρώτη. 3 δεύτερα μετά. 3 δεύτερα μετά. 33-22. Γιαννόπουλος τη βάζει. 34-22. Επαναφορά βγαίνει, ίσως βιάστηκαν όμως, δεν πήραν καλό σουτ του Βάτος Μπλόκος. Κογιώτς Βάτος Μπλόκος, 34-22, σκορ τρίτης περίοδου. Στρέφουμε σε λίγο. Σαν τον μπάσκετ, μια ερακλήση για περίοδος από τον BDB. Τέταρτη λοιπόν και τελευταία περίοδος. Μπάλα στους Βάτος Μπλόκος σε αυτή την περίοδο. 34-22, θυμίζω στις 12 μπροστά, είναι οι γηπεδούχοι. Ένα σημείο 12 που φαντάζει καλό μπόνους. Όμως φυσικά 12 λεπτά θα κρίνουμε τον νικητή. Ο Βάτος Μπλόκος θέλει μια προσπάθεια με καλές άμυνες και σουτ. Κλέψιμο εδώ, κακή επαναφορά. Κλέψιμο του Γαλανού. Η πάσα του όμως θα κοπεί. Πάσα του στη ρακέτα στον Παπαδόπουλο από τον Αποστόλου. Την διαβάσανε οι Βάτος Μπλόκος, την κόψανε. Ο γιος στην επίθεση, Χρονόπουλος. Το μπάσιμο του Χρονόπουλου. Ας
Στοχή Παπουλάκου στο rebound. Ξανά όμως λάθος πάσα, Ιβάτος Μπλόκος δεν έχουν συγκέντρωση. Έχουν κλέψει και πάλι Κογιώτη, το πάσιμο του Γαλανού σκοράρει με το όμορφο τρόπο με το δεξί. 35-22. Βανιτάκης πάει να περάσει από δύο αντιπάλους. Κογιώτης έχουν κερδίσει την μπάλα. Γιαννόπουλος, Γαλανός, Παπαποστόλου στη γωνία. Βρίσκει τη ρακέτα το Χρονόπουλο. Παραλίγο το κλέψιμο του Κατσούτα. Χρονόπουλος με υπερπροσπάθεια μπαίνει. Πέφτει, συγγνώμη. Και έχουμε βήματα. Τώρα θα περιγράψει και τη φάση. Έπεσε με υπερπροσπάθεια ο Χρονόπουλος. Έδωσε την μπάλα στον Γιαννόπουλο. Αυτός με ωραία πάσα στο Γαλανό. Ο οποίος όμως κάνει βήματα. Χάθηκε λοιπόν κατοχή. Το Σκογιώτης πάντως μπλόκος τώρα. Με τον Καραντινό να περνάει την μπάλα στον Αρβανιτάκη που κερδίζει το φάουλ. 1-1 το φάουλ στην τελευταία περίοδο. Για τρεις Παπουλάκους αστοχή. Ριμπάουντ ο Κατσούδας. Πάσιμο Μέσης. Κατσούδας κερδίσει όμως το 7ο του ριμπάουντ και το φάουλ. 35-22. Με 2-1 τα φάουλ. Δεύτερο τώρα. Sorry. 3-0 τα φάουλ, συγγνώμη. Τέταρτο φάουλ λοιπόν τώρα που κέρδισαν οι Βάτος Μπλοκς. Όχι, δεν πειράζει. Στην γραμματεία ήταν το τέταρτο λοιπόν αυτό που είδαμε που κερδίζουν οι Βάτος Μπλοκς. Νωρίς, ακριβώς με τη συμπλήρωση 2 λεπτών. Βάτος Μπλοκς το επόμενο φάουλ που θα κερδίσουν θα βαράνε βολή. Αυτό είναι καλό νέο για αυτούς. Αστοχή ο Παπουλάκος, rebound ο Παπουλοστόλου. Για τρεις ο Γαλανός αστοχή. Μαζέψει τον rebound ο Αρβανιτάκης, θα δώσει με τη μία την πάση στον Κατσούδα. Κατσούδας για τρεις. Ένα ελεύθερο σουτ χάνεται ο Παπαδοστόλου. Ο rebound. Γαλανός για τρεις. Πολύ άστοχο το σουτ. Rebound ο Παπουλάκος. Βέβαια με την παρέμβαση του αντιπάλου του Παπαδοστόλου. Ωραία, πάσα του Αρβανιτάκη, αστοχή ο Κατσούδας. Rebound και πάλι ο Αρβανιτάκης που εκτελεί αστοχή, Γιαννόπουλος μαζεύει. Γιαννόπουλος σηκώνεται, εκτελεί. Αυτά τα σουτ τα έχει ο Γιαννόπουλος και δεν είναι εύκολα σουτ. Αυτά τα σουτ μέσα, απόσταση εδώ ήταν και ο Κατσούδας πάνω του. Δύσκολο το σουτ, μπήκε 36-22. Μανδαλάκης πάσα στη ρακέτα, Αρβανιτάκης. Είναι έξω το Καραντινό. Καραντινός πάει προς τα μέσα, δίνει ύψος την μπάλα στο χ. Μάζεται ο Γιαννόπουλος στο 7ο του rebound. Μόλις δύο παίκτες είναι με την ψήφια του rebound, ο Γαλανός και ο Λεβίσος. Και εδώ θα σκοράρει ο Λεβίσος. 38-22 το τρίποντο, σε διαφορά στους 16. Δεν έχουν σκοράρει ακόμα οι Βάτος Μπλόκος. Μαντάκης και Μανταλάκη, Μανταλάκης για τρεις αστοχή. Ήταν ο Χρονόπουλος έβδομο. Γιαννόπουλος, ωραία, ο Ρουφάς. Γιαννάλεβης στον Γιαννόπουλο, Γιαννόπουλος για τρεις. Αστοχή, rebound από τον ίδιο όμως, Γιαννόπουλος. Παπουλάκος προλαβαίνει την μπάλα όμως, τη δίνει στα χέρια του Παπαποστόλου. Παπαποστόλου για τρεις μέσα. Από ασίστ αντιπάλου ο Παπαποστόλου με κρύο αίμα. Στέλνει διαφορά στο 18-40-22 και time out του Βάτος Μπλόκος που το συν 12 έχει γίνει συν 18, επιστρέφουμε σε λίγο. Είμαστε πίσω μετά το time out των Βάτος Μπλόκος. Μανδαλάκης για τον Παπουλάκο. Ξανά Μανδαλάκης. Πάσα στον Γεωργιόπουλο που μένει όρθιος. Μανδαλάκης και σουτάκι άστοχο. Δυνατά ο Γεωργιόπουλος δίνει μία στην μπάλα και την προλαβαίνει ο Παπουλάκος. Σε αυτό θα δώσει το rebound. Παρά η υπερπροσπάθεια ήταν, παρά το ότι η υπερπροσπάθεια ήταν του συμπαίκτη του. Ριμπάουν τώρα ο Λεβίζος. Χρονόπουλος. Με τον Παπαποστόλου, ο οποίος σήμερα είναι εξαιρετικός. Παράει με πολύ καλά ποσοστά. Ωραία. Γιαννόπουλος Παπαποστόλου για τρεις, αυτό θα το χάσει. Rebound για τον Χρονόπουλο που πέφτοντας βγήκε. Αυτό λέει, ωραία. Ο Χρονόπουλος δεύτερη φορά πέφτει στο παρκέ. Αυτό είναι δείγμα ψυχής.
Κι ας βγει τώρα για τρεις αστοχή ο Καραντινός. Rebound από τον Αλεβίζο. Τώρα θα rebound το εξασίστα Αλεβίζος. Γιαννόπουλος με το Χρονόπουλο. Πάσα του, ο Γιαννόπουλο, ωραίο καλάθι, ο Χρονόπουλος δεύτερη ασίστ. Ο Γιαννόπουλος σκοράρει. Καραδινός για τον Γεωργιόπουλο. Ο Βουλάκος, πάσα στο Μανδαλάκη, Μανδαλάκη κάνει την κίνηση προς τα μέσα. Πολύ όμορφα, αλλά αστοχή. Μαζεύει ο ίδιος όμως το rebound. Έξω του. Με μία ασίστ, θυμίζω ήταν πολύ ωραία ασίστ του. Καραδινό στο Μανδαλάκη, αυτός ο Γεωργιόπουλο. Γεωργιόπουλο στο παρελθόν. Ω, αυτή η ρακέτα στο χ. Παλεύει στο ριμπάμπι. Πάσα του Γιαννόπουλου στον Παπαποστόλου. Άρης Παπαποστόλου για τρεις. Αστοχή Γεωργιόπουλο. 10 το ριμπάμπι. Το πρώτο που φτάνει του ψήφιου αριθμού ριμπάμπι. Για του βάτου μπλόκο είναι ο Γεωργιόπουλο. Παπουλάκο για το Μανδαλάκη που σκοράρει. Ασίστ Παπουλάκο νούμερο 2. Μανδαλάκη σκοράρει 41-23. Μόλις το πρώτο καλάθι των βάτου μπλόκο. Μετά από 6,5 αγωνιστικά λεπτά. Μετά από 6,5 λεπτά, αυτό είναι το κακό νέο για τους Βάτους Μπλόκους που αν θέλουν να γυρίσουν το μάτς, αυτή τη στιγμή θέλουν ένα μικρό θαύμα. Δεν μπήκαν καλά στην τέταρτη περίοδο. Γυρνάει ωραία η μπάλα, η Γογιώτς με τον Γιαννόπουλο, μπαίνει βγαίνει το σούτ αστοχή. Rebound αστοχή όμως και ο Αλεβίζος, rebound τώρα ο Γιαννόπουλος. Για τρεις Χρονόπουλος από τη γωνία αστοχή, Αλεβίζος και πάλι το 15ο του rebound. Γαλανός 10. Καλανός για τον Χρονόπουλο. Καλή άμυνα. 5. Ωραία η πάσα του Γιαννόπουλου στο Χρονόπουλο που αστοχεί. Παπουλάκος. 7ο rebound για 3. Γεωργιόπουλος. Πριν το έβαλε το βάζει και τώρα. Αφού το έχει, γιατί δεν μπαίνει πιο πολλά σου το Γεωργιόπουλος. Θα σκοράρει εδώ. 41-25. Ναι. 41-25 και έχουμε time out. Στρέφουμε σε λίγο. Στρέψαμε. 41-25. Ένα μικρό ξέσπασμα από τον Βάτους Μπλόκος. Φέρνουν στο μείον 16. Παραμένει στην διαφορά όμως. 4 και 20 για τη λήξη του αγώνα. Αλεβίζος. Με το γαλανό. Γαλανό στη ρακέτα. Βρισκεύει στον τυπάνω στο Χρονόπουλο. Χρονόπουλο για 3. Αστοχή Μαρδαλάκη στο rebound. Γεωργιόπουλος στον πάσιμο. Μένει όρθιος. Αλλά αστοχή. Καλή άμυνα. Μανδαλάκη στο μακρινό rebound. Μανδαλάκη πάει στον πάσιμο. Γεωργιόπουλος βγαίνει και κερδίζει το φάουλ. Μία βολή. Αρχίσανε να κάνουν το πέμπτο φάουλ και ο γιος. Από το 9.50 αν δεν κάνω λάθος είχαν 4 φάουλ στον κάπως μπλόκος. Παρ' όλα αυτά μετά από 6 λεπτά ακριβώς το 3.50 κερδίσαν το πέμπτο τους. Άστοχος ο Γεωργιόπουλος rebound ο Μανδαλάκης. 39 με 2 ασίστ. Βήματα από τον Γεωργιόπουλο. Ανανώσει παραφέρει στον Λεμπίζο. Γιαννόπουλο στον Χρονόπουλο. Φάουλ που κερδίσανε. Ο Κογιώτς άστοχος. Ο Αλεβίζο rebound ο Παπουλάκος. Rebound από κανέναν. Βγάζει ο Γαλανός την προσπάθειά του να μαζέψει, να κατεβάσει. Στην επίθεση η Βάτος Μπλόκος, η πάσα του Μανδαλάκη. Στη ρακέτα ο Γεωργιόπουλος γυρνάει κάπου από το Γαλανό εντυπωσιακή. Γεωργιόπουλος επαναφέρει. Παπουλάκος. Καραντινός για τον Γεωργιόπουλο. Κάνει ωραία κίνηση αλλά αστοχή. Την πάμε το Καραντινός, τέταρτο. Με μια assist. Καραντινός αλλάζει με το Μανδαλάκη. Μανδαλάκης τώρα μπαίνει από τα πλάγια, αστοχή. Rebound. Ο Αλεβίζος είναι ο πρώτος rebounder, ο πρώτος assistman στο παιχνίδι. Πρώτος σκόρερ θα είναι στο τέλος που είναι. Για μένα είναι ο MVP ο Αλεβίζος. Αν δεν βρούμε κάτι τρομερό, το αξίζει. Εξαιρετικό σήμερα. Πάσα τώρα του Γιαννόπουλου στον Αλεβίζο που γυρνάει, αστοχή όμως παπουλάκι στο rebound. Καραντινός μαζεύει την μπάλα από μακριά. Τον Γεωργιόπουλο. Γεωργιόπουλο στο Μανδαλάκη. Αυτός μια καταπληκτική πάσα. Έχει φάει όμως ένα, έχει δεχτεί ένα άθελα που ο αντιπαλός του έχει κάνει. Ο Γεωργιόπουλος έχει φάει μια στο χέρι.
1,55 χρόνο στο Μακάι. Ο Γεωργιόπουλος δείχνει να πονάει, γι' αυτό είναι κακό για το παιδί. Και αν έχει μία βολή, το σημαντικό είναι ότι πονάει στο χέρι κάπως αν... Ήταν αν ήταν, αν χτύπησε στο χέρι, αν κουμάντωσε κάπως. Γεωργιόπουλος επιστρέφει να εκτελέσει τη βολή του. Όλα καλά λοιπόν με τον Βασίλη Γεωργιόπουλο, εξαιρετικός αυτός. Ίσως ο MVP των Βάθος Μπλόκος. Δημιούργησε πολύ ο Κατσούδας. Ο Αρβανιτάκης ήταν συγκλονιστικός στην ρακέτα. Αλλά τον Ζω Γεωργιόπουλος. Και πιο δίλεπτο είναι. Χρονόπουλος για τρεις. Απουλάκος. Με πίσω το τελευταίο δίλεπτο εδώ και λίγη ώρα. Επάσα του Μαρδαλάκη το πουθενά. Αλεβίζω σου παναφέρει χρονόπουλος τον Αλεβίζω. Άσα στον Παπαδοστόλου. Παπαδοστόλου για τρεις αστοχή. Λοιπόν, ο Γεωργιόπουλος, 11 rebound, μία assist. Γεωργιόπουλος για τρεις. Λοιπόν, ο Παπουλάκος, το 10ο, και αυτός θα είναι τα 10, Παπουλάκος για τρεις αστοχή. Λοιπόν, ο Γιαννόπουλος. Ωραία, πας του Γιαννόπουλου. Του Γιαννόπουλου, Αλεβίζος αστοχή. Μανδαλάκης και αυτός θα είναι τα 10 rebound. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, Καραντινός για τρεις αστοχή, δεν μπαίνουν τα σουτ. Κατεβάζει ο Αλεβίζος, 107ο rebound. 6 assist, κόλλησε στις 6 assist, είναι ο πρώτος όμως και στη δημιουργία. Χρονόπουλος 10, Χρονόπουλος για τον Αλεβίζο, Αλεβίζος στο στοχή 10, Παπαποστόλου το rebound, το τρίποντο άστοχο 10, rebound και φάουλ που κερδίζει ο Χρονόπουλος. Πάσα, εξαιρετική assist του Χρονόπουλου στον ύπνο, πιάστηκε λοιπόν από τους μπλόκους, σκοράρει ο Αλεβίζος. Ανενόχλητη στη ρακέτα, 42-25, τελευταία 30 δευτερόλεπτα, διαφορά στους 17, η νίκη είναι για τους Κογιώτς, σκοράρει ο Μαρδαλάκης, 42-26. Κακή επιθετική σκομιδή των Βάτους Λόγους στην τέταρτη περίοδο, μόλις 4 πόντι, εκεί που και εγώ πίστεψα ότι δεν μπορούν να μπουν στο παιχνίδι, να το διεκδικήσουν τουλάχιστον τέταρτη περίοδο σαν καταστροφή για αυτούς. Λήξη του αγώνα με τον Γιαννόπουλο υποτικά να αφήνει την μπάλα στο παρκέ, το Γιώτς, Βάτος Μπλόκος, 42-26, τελικό σκορ με MVP, τον κύριο Αλεβίζο. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το παιχνίδι μας.